Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος βρίσκονται οι καταναλωτές. Από τη μία μεριά λογαριασμοί ρεύματος που κρύβουν δυσάρεστες αυξήσεις και από την άλλη τιμές στο σούπερ μάρκετ που ανεβαίνουν συνεχώς. Πλήρωνα το τετράμινο γύρω στα 180, ήρθε γύρω στα 310 περίπου. Αρκετά σημαντικά αυξημένες. Δυστυχώς. Μεγάλη ακρίβεια. Φτάνει τα 80% με 100% η ακρίβεια. Μέσα σε λίγες ημέρες, καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν τα φρέσκα ψάρια κατά 21% ακριβότερα, τα μακαρόνια κατά 9,6%, το βόλιο κρέας 9,1% και το συσκευασμένο ρύζι 7,2%. Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές στο ράφι, το Υπουργείο Ενέργειας αποφάσισε να αναστείλει για 5 μήνες τη χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τις επιχειρήσεις. Η άνοδος των τιμών του ρεύματος συνεχίζεται και αναμένεται να συμπαρασύρει τις τιμές των προϊόντων. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για όλους, κυρίως για ένα μισθωτό που αμείβεται με τα 558 ευρώ του κατώτατου μισθού. Μπροστά στο εκρηκτικό κοκτέιλ των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το Υπουργείο Ενέργειας υπερδιπλασίασε το επίδομα για τον Νοέμβριο στα 39 ευρώ, από 18 ευρώ τον Οκτώβριο. Να μπορέσουμε να απορροφήσουμε το μεγαλύτερο τμήμα της ανατίμησης, δηλαδή ένα 80-90%, ώστε τελικά σε μηνιαία βάση ο καταναλωτής, ο Έλληνας καταναλωτής του ελληνικού νοικοκυριού για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες να μην δει μία αύξηση η οποία να είναι πάνω από 3-4 ευρώ. Έτσι, για ένα νοικοκυριό που κατανάλωσε 400 κιλοβατόρες θα χρεωθεί για τις πρώτες 355,5 ευρώ, από τις οποίες θα αφαιρεθεί η επιδότηση των 39 ευρώ και για τις υπόλοιπες 100 κιλοβατόρες 35 ευρώ. Θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 51,5 ευρώ αντί για 90,5 αν δεν υπήρχε κρατική παρέμβαση. Ή θα σπεύσει η πολιτεία να στηρίξει την κοινωνία να βγει ο χειμώνας, ή θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση που ειλικρινά δεν θέλω να σκεφτώ πώς θα είναι. Με ανθρώπους παγωμένους το χειμώνα. Το Υπουργείο Οικονομικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση 3 μηνών στο πρόγραμμα επιδότηση παγίων δαπανών για να δώσει μια επιπλέον ανάσα σε επιχειρήσεις να τις συμψηφίσουν με φόρους και εισφορές. Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός διεθνώς αυξάνεται σε δυσθεώρητα ύψη. 6,2% καταγράφεται στην Αμερική, ο υψηλότερος εδώ και 3 δεκαετίες, όπως και στην Ισπανία με 5,5%. Ψηλά και η Γερμανία με 4,5% τον Οκτώβριο.